Δεν είναι ευτυχές το γεγονός ότι ο κεντρικός τραπεζίτης την τελευταία εβδομάδα δύο φορές έχει τοποθετηθεί περισσότερο ως πολιτικός τέλεχο και λιγότερο ως κεντρικός τραπεζίτης. Λιγότερο με βάση την θεσμική του ιδιότητα. Τόσο σε ό,τι αφορά την κριτική που έκανε στην κυβέρνηση για τις καθυστερήσει που να θυμίσω ότι μέχρι και ο κύριος Παπαδημητρίου, ο κύριος Μπάμπης Παπαδημητρίου, δημοσιογράφος του Sky, που δεν φημίζεται για τις φιλικές του α, τάσεις ως προς την α, κυβέρνηση, ε, ο κ. Παπαδημητρίου, σε... πρέπει να σα πω ότι έχει ασκήσει και σκληρή κριτική για την προηγούμενη. Ναι, βεβαίω, βεβαίω. Δεν έχει κανένα σχόλιο. Δεν το κάνει μόνο στο CSU, σε... δεν στο ΣΥΡΙΖΑ, το έχει καμία Δημοκρατία. Α λοιπόν και ο κ. Παπαδημητρίου θα πριν λέμε, από λίγε μέρε αναγνώρισε ότι η βασική, αν όχι η αποκλειστική ευθύνη για την καθυστέρηση στι διαπραγματεύσει ε, οφείλεται ε, στη στάση του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου ή σε αυτό το οποίο ο κ. Παπαδημητρίου αρκέστηκε να ονομάσει η Μάλιστα είπε ότι οι έξω έχουν ψηφίσει ήδη Μητσοτάκη. Yeah, ε, τσοτάκι. Ε, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Ε, αυτό ήταν. Είναι μία, μία, προέρχεται από μια ανάλυση του αυτό. Μία, δεν το πει έτσι ακριβώς. Εντάξει, η δηλαδή, ανάλυση του. Θέλω βέβαιώς, να πω η ανάλυση του συμπεραίνει. Εντάξει, ότι... να πούμε όμω ότι τι κυβερνήσει στην Ελλάδα τις ψηφίζει ο ελληνικό λαό. Δεν τι ψηφίζουν οι έξω. Yeah. Ε, εν πάση περιπτώσει. Το πάω, αυτό, λοιπόν που αυτό. Θέλω να, αυτό που θέλω λοιπόν να πω είναι ότι ο κύριο Τουρνάρας υιοθέτησε μια πολιτική ανάλυση η οποία, είναι, η οποία ταυτίζεται 100% με την ανάλυση τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή ότι για τι καθυστερήσει ευθύνεται η ελληνική κυβέρνηση και ότι η ελληνική κυβέρνηση οδηγεί την ελληνική οικονομία στην αβεβαιότητα και στην αποσταθεροποίηση και τόνισε ότι πρέπει άμεσα να κλείσει αξιολόγηση. Αυτό το οποίο δεν μα είπε βεβαίω είναι αν θα πρέπει να πάρουμε τόσα και άλλα τόσα μέτρα για να κλείσει η αξιολόγηση ή αν θα πρέπει με κάποιο τρόπο να προσπαθήσουμε να εξορθολογήσουμε το δημοσιονομικό πακέτο. Το δεύτερο το οποίο έκανε ο κύριος τουρνάρας πριν από λίγες μέρες στο συνέδριο του Economist είναι ότι υπερασπίστηκε μια ε, ιδεολογική ε, γραμμή ε, η οποία θέλει την ε, πλήρη αποδιάρθρωση του κοινωνικού ασφαλιστικού συστήματος έτσι όπως σήμερα αυτό ε, δομείται στη χώρα και στη συνέχεια μας είπε ότι ακόμα και για τις φυσικές καταστροφές θα πρέπει να αφήσει το κράτος τον πατερναλισμό και να υπάρξει μια υποχρεωτική ρύθμιση με ιδιωτική ασφάλιση για να μπορούν οι πολίτες να προστατεύονται μπάς περιπτώσει ακόμα και από τις θεομηνίες, από τις φυσικές καταστροφές. Εδώ έχουμε μια 100% ιδεολογική τοποθέτηση. Δεν είναι στο πλαίσιο της θεσμική θεσμικής του ιδιότητα. δεν είναι σε καμία περίπτωση τεχνοκρατική, είναι ιδεολογική και πολιτική. Και γι' αυτό και ο κύριος Δραγασάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, είπε πριν από λίγες μέρες, αν δεν κάνω λάθος προχθές, ότι αν ο κύριος Τουρνάρας θέλει να κάνει τέτοιου τύπου πολιτικά και ιδεολογικά μανιφέστα, ίσως θα πρέπει να ρωτήσει και την ίδια την κοινωνία. Ναι. και να μην κρύβεται πίσω και από τη θεσμική το να του θέση. Στην ίδια κοινωνία τι σημαίνει δηλαδή. Εντάξει, αν θέλει να κάνει πολιτικές και, και κοινωνικές... Θα κάνουμε δημοψήφισμα για το Στουρνάρα. Όχι, 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 δεν λέω. Ε, αυτό Ευτότε... λέω ότι αν θέλει να κάνει πολιτικές ή... και ιδεολογικέ τοποθετήσει. Πώς θα ρωτήσει την κοινωνία ο κεντρικός τραπεζίτης. Αφήστε να σας πω. Αν θέλει Πώς. να κάνει πολιτικές και ιδεολογικέ τοποθετήσει, νομίζω ότι η θεσμική. Α... δεν μπορεί να κρύβεται πίσω από τη θεσμική του ιδιότητα. Πριν από ώρα, πριν από λίγα λεπτά, μου είπατε ότι μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ και είναι υγεία να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Ο κύριο Τουρνάρα, λοιπόν, κατά την κρίση σας έχει διαφορετικέ απόψει. Όχι, όχι. Ο κύριο Τουρνάρα είναι καταρχήν κεντρικό τραπεζίτη. Ναι, όχι, άλλο λέω. Ε, και είναι ζήτημα είναι απόψεων. Ας πούμε. Θα πρέπει να σταματήσει να κρύβεται πίσω από τη θεσμική του ιδιότητα ε, ή να σταματήσει να πολιτικολογεί. Αυτή είναι η θέση τη κυβέρνηση. νομίζω αλλά ότι είναι. Ε, ο κύριο Τουρνάρα δεν ξέρετε... Έχετε ακούσει ποτέ τον κύριο Ντράγκη να πολιτικολογεί. Είναι αγαπημένο του παιδί όμω ο κύριο Τουρνάρα. Αυτό που το ξέρετε. Ε. Δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρο για το αν υπάρχουν αγαπημένα παιδιά Λείτε? στο ευρωσύστημα. Δεν είμαι πολύ σίγουρο αν υπάρχουν ναι. αγαπημένα παιδιά στο ευρωσύστημα. Αυτό το οποίο υπάρχει Καλά, εντάξει, είναι. Εσείς το λέτε ε, θεσμικές, Αυτό το οποίο υπάρχει είναι θεσμι, θεσμικέ ιδιότητε. Με λίγα λόγια, Θεσμική Θέλω να το κλείσουμε αυτό το θέμα του Ήρφή... κυρίου Στουρνάρα. Λοιπόν, για εγώ λέω ότι ο κύριο Στουρνάρα. Θέλετε να παραιτηθεί ο κύριο Στουρνάρα, επειδή έχει αυτέ τι διαφορετικέ ιδεολογικέ τοποθετήσει. Θέλουμε να μην πολιτικολογεί και να μην και οι τοποθετήσει του να είναι ε, ή δυνατόν λιγότερο ιδεολογικά. Θα σα διευκόλυνε μια παρέτηση του κύριου Στουρνάρα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εγώ να ζητήσω κάτι τέτοιο. Ο κύριο Στουρνάρα πρέπει να μην πολιτικολογεί. Μάλιστα. Δηλαδή, ζητάτε να μην μιλάει. Ζητώ να σέβεται τη θεσμική του ιδιότητα και Μάλιστα. να μην πολιτικολογεί. Ωραία. Ε, ακούστε όμω, δεν είναι μόνο ο κύριο Στουρνάρα. Είναι εδώ μια συνολική, em περιπτώσει, τοποθέτηση. Του παλιού εξχρονιστικού μπλοκ το οποίο έρχεται σήμερα και ταυτίζεται με τον κύριο Μητσοτάκη στην αφήγηση αλλά και στο πολιτικό σχέδιο. Να θυμίσω και την συνέντευξη του κυρίου Σιμίτη, ο οποίο με τον ένα με τον άλλο τρόπο αγόρασε συνολικά το αφήγημα τη Νέα Δημοκρατία. Yeah. Μα είπε ότι για την καθυστέρηση διαπραγματεύσεις, yeah, α, τη διαπραγματεύση. Δεν το μόνο η Νέα Δημοκρατία. Αυτό και το Πασόκ το λέει. Ναι, yeah, αυτό, αυτό λέω. Έχουμε το λοιπόν, το λέει, ναι, έχουμε ο, λοιπόν ο, τον παλιό εξχρονισμό, το λέει, έχουμε το. Τη δημοκρατική συμπαράταξη έχουμε τη Νέα Δημοκρατία, okay. η οποία, ε, όπου όλε αυτέ οι πολιτικέ δυνάμει, ακριβώ το τελευταίο δεκαήμερο συμπίπτουν right. σε μια πολιτική ανάλυση τελευταίο... η οποία δεν αντέχει στην κριτική και right. δεν αντέχει και στην ε, 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 αντιπαραβολή με τα γεγονότα. Right.